Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξής, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί πράγματι πολλοί ανέβηκαν οι δραματικοί τόνοι, οι οποίοι πράγματι δικαιολογούνται από την κρισιμότητα των στιγμών, αλλά θέλω να κάνω μία δήλωση προς τους αγαπητούς συναδέλφους, οι οποίοι ανέβασαν αυτούς τους δραματικούς τόνους. Η δήλωση είναι η εξής, αγαπητοί συνάδελφοι. Κανείς δεν δικαιούται και δεν νομοποιείται από πουθενά και για κανέναν λόγο να δηλώνει πιο ευαίσθητος από ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, εμείς δηλαδή και εγώ προσωπικά, οι οποίοι έχουμε διαφορετική άποψη από εσάς. Παρακαλώ πάρα πολύ, η καπηλεία και το μονοπόλιο της πατριδοκαπηλείας, της ευαισθησίας, να λείπουν και παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, να λείπουν, να μάθετε να σέβεστε τους συναδέλφους σας και επιπλέον, επειδή δεν είστε πιο ευαίσθητοι εσείς, αντίθετα θα αποδείξω ότι επενδύετε και τοκίζετε πάνω στον καημό και στον πόνο του Έλληνα και της Ελληνίδας. Και αυτό δεν συνιστά και δεν συνάδει με το δήθεν πολιτικό ήθος και ύφος που θέλετε να πολιτευτείτε. Επιπλέον θα πω το εξής για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ακούμε πολλά για τους τραπεζίτες και για το τραπεζικό σύστημα και για τους ευαίσθητους, δήθεν ευαίσθητους της από εδώ πλευράς και για εκείνους της άλλης πλευράς, δηλαδή εμάς, οι οποίοι δεν το αντιλαμβανόμαστε. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών από ποιο τραπεζικό σύστημα είναι εγγυημένες? Ποιος τις εγγυάται αν όχι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα? Κατά συνέπεια, όταν μιλάμε για τραπεζικό σύστημα, δεν μιλούμε για τις καταθέσεις των Ελλήνων, αγαπητοί συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, όταν επιτίθεστε στο τραπεζικό σύστημα, αναφέρεστε στις καταθέσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, για να το ξεκαθαρίσουμε. Κάτι άλλο που για μένα είναι εξαιρετικά πολιτικά ενδιαφέρον. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είδα προηγουμένως, ότι προσυπέγραψαν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση μάλιστα, συνομολόγησαν, συνυπέγραψαν τουλάχιστον φραστικά από του βήματος της Βουλής σε ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισκομίσει πολιτικά στη σημερινή συζήτηση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, για μένα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον από πολιτικής άποψης. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν ένα θέμα, έχουν ένα πρόβλημα κατά τη γνώμη πολιτικό. Πρέπει να εξηγήσουν στους ψηφοφόρους τους τι έχουν κοινό με τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τους ψηφοφόρους εκείνους, στους οποίους κατέβηκαν με άλλο ιδεολογικό πλαίσιο και περίγραμμα και έρχονται σήμερα να συνηγορούν σε ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή. Τι ενώνει άραγε τους ανεξάρτητους Έλληνες με το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Θεωρώ ότι περίσεψε η αλαζονία όταν η συνάδελφος, η κυρία Κωνσταντεπούλου, απευθύνθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας «Καλύτερα να φύγετε, σας έχουμε», είπε, «πρόταση». Επειδή, κυρία συνάδελφε, δεν έχετε πολιτική πρόταση, το μόνο που ονειρεύεστε είναι, χωρίς πρόταση ή μάλλον αγκαλιάζοντας το κομματικό κράτος, τις κομματικές ταξιαρχίες, τους αφισοκολλητές σας και τους καθοδηγητές σας, οι οποίοι σας οδήγησαν στην αξιωματική αντιπολίτευση, αγκαλιάζοντας λοιπόν ασφυκτικά το κομματικό κράτος, έχετε μία πρόταση να το διατηρήσετε, να το συντηρήσετε, να το εκθρέψετε σε βάρος του ελληνικού λαού, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι το πληρώνει ο ελληνικός λαός και μάλιστα με βαρύτατο τίμημα. Επίσης, να σας θυμίσω ότι αναμετρηθήκαμε δύο φορές στα αλόνια του ελληνικού λαού και η κυβέρνηση είναι αυτή την οποία επέλεξε ο ελληνικός λαός. Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, επονίδιστη είναι επίσης η συμπεριφορά να επενδύεται πολιτικά στον βαρύτατα χυμαζόμενο ελληνικό λαό, τον οποίον αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει από τα διέξοδά του. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Ο εμετικά αφόρητος λαϊκισμός σας εκτρέφει καθημερινά και ενδυναμώνει το τέρας του φασισμού.
με τις υπερβολές σας, με τις ακρότητές σας. Το ταΐσατε, το γαλουχίσατε, το αναθρέψετε και να το έτοιμο να καταπιεί οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά του. Προσέξτε, γιατί η συμπεριφορά σας είναι, κυρία, πολιτικά αρρηβίστικη και είναι και ανεύθυνη. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω, πόθεν αντλούν το δικαίωμα, για να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, εκείνοι οι οποίοι χωρίς καμία απολύτως πρόταση, η μόνη πρόταση που άκουσα από τους ανεξάρτητους Έλληνες είναι να ανταμώσουμε όλοι μαζί και να κλείσουμε τις πύλες της χώρας, και η άλλη που άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ είναι να κρατήσουμε το κομματικό κράτος. Κυρία συνάδελφε, δεν είναι δυνατόν. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Τελείωσατε, αλλά δεν τελειώσατε. Πόθεν αντλείτε το δικαίωμα με αυτές τις επιδιώξεις σας, τις στενά κομματικές, να εξακολουθήσετε να επιβαρύνετε το φορολογούμενο πολίτη χωρίς να αφήνετε να προχωρήσει καμία διαρθρωτική αλλαγή ή καμία άλλη μεταρρύθμιση. Δεν έχετε αυτό το δικαίωμα και δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο